Φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης 10, βρισκόμαστε στα Άγραφα, μια περιοχή η οποία ήταν άγραφη βέβαια στα βιβλία των Τούρκων και δεν μπορέσαν να την πατήσουν ποτέ, αλλά σήμερα είναι γραμμένη. Είναι γραμμένη γιατί έχει μια καταπληκτική θέα. Βρισκόμαστε δηλαδή σε ένα ονειρεμένο τοπίο που μας συνεπήρε καθώς ανηβαίναμε πάνω, γιατί θέλαμε να συναντήσουμε τους οξιώτες. Θέλαμε να έρθουμε στο Σιάμ. Αν το λέω σωστά, θα έχω και τον πρόεδρο δίπλα, για να συναντήσουμε τους οξιώτες και να δούμε τα ήθη, τα έθιμά τους, την παράδοσή τους, να δούμε τους χορούς τους, να μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά φυλάνε και αυτοί θερμοπύλες μέσα σε αυτό το άγριο τοπίο, μέσα σε αυτά τα καταπληκτικά βουνά. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον φίλο τον Γιώργο τον Καραβίδα, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Γιώργο, θα τον τίτλο εσύ. Βεβαίως. Την καλημέρα μας. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθαμε στο χωριό σου. Σας καλωσορίζω και εγώ λοιπόν στο χωριό μας. Είμαι ο πρόεδρος του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Οξιάς με την επωνυμία του Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Το χωριό της Οξιάς, αν θέλετε να επεκταθώ και λίγο, είναι ένα από τα ορεινά χωριά του νομού Καρδίτσας. Ανήκει στο Δήμο Μουζακίου. Παλιά το ονομασία ήταν το Σιάμ, όπως το είπατε, ονομαζόταν Σιάμ. Βρίσκεται χτισμένο στις βόρειες πλευρές του όρους Καράβα, το οποίο μπορούμε να δούμε από εκεί. Το υψόμετρο του χωριού φτάνει τα 1150 μέτρα. Αυτή τη στιγμή εδώ, επειδή έχω ένα υψόμετρο στο χέρι μου εγώ, υψομετρικό ρολόι, είμαστε στα 680 από ό,τι βλέπω. 680. Η Οξιά είναι ένα χωριό με 13 οικισμούς. Ξεκινάει το Ηνωμένες Πολιτείες, ναι. Και κάτι ακόμα. Ξεκινάει και από χαμηλότερα από τα 600 μέτρα το κατοικήσιμο, ας το πούμε, το κατοικημένο μάλλον μέρος του χωριού και φτάνει μέχρι τα 1150 το υψηλότερο μέρος. Είναι ένα χωριό με αρκετές ιδιομορφίες, αρκετές δυσκολίες. Σας είπα 13 οικισμοί, σαν να έχουμε να κάνουμε 13 μικρά διαφορετικά χωριά. Κάποτε το χωριό είχε πάρα πολύ πληθυσμό. Αποτελούνταν από τρεις και αποτελείται ακόμα και σήμερα από τρεις εκκλησιαστικές συνορίες, είχε τρεις ιερείς κάποτε, λειτουργούσαν 4 δημοτικά σχολεία, σήμερα δυστυχώς υπάρχουν τα κτίρια αλλά δεν υπάρχουν παιδιά για να λειτουργήσουν, ο κόσμος φεύγει το χειμώνα. Ο χειμώνας εδώ είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο και αυτό θα είναι έτσι και το θέμα της εκπομπής μας σήμερα. Θα δούμε τα πάντα που γινόταν εδώ στη χειμερινή περίοδο. Παλιότερα το χωριό, που δεν υπήρχαν και δρόμοι κτλ., αποκλείονταν κυριολεκτικά από τον υπόλοιπο κόσμο κατά την περίοδο του χειμώνα. Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι για να τα βγάλουν πέρα, τη δύσκολη αυτή περίοδο, έπρεπε να προετοιμάζονται από πολύ νωρίς. Κάναν προετοιμασίες από πολύ νωρίς. Τις διάφορες λοιπόν αυτές προετοιμασίες θα προσπαθήσουμε σήμερα να καταγράψουμε, να παρουσιάσουμε και σε συνδυασμό και με την εμφάνιση των χορευτικών τμήματων του συλλόγου μας. Για να έχουμε και μια ομορφιά μέσα στην εκπομπή. Το Λαογραφικό Μουσείο που θα δούμε κάποια στιγμή. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και ένα κομμάτι από την πολιτισμική κληρονομιά γενικότερα του χωριού της Οξιάς. Στο τέλος ή κάποια στιγμή, όπως θα βολέψει, θα σας φιλέψουμε και με τον παραδοσιακό οξιώτικο τραχανά, καθότι ο τραχανάς αποτελούσε για το χωριό της Οξιάς βασικό στοιχείο της χειμερινής διατροφής των οξιωτών και ανέθριψε γενιές και γενιές συγχωριανών μας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν. Πολύ ωραία, Γιώργο. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια, στη φίλη μου. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα τα δούμε όλα μαζί και θα έχουμε έτσι στη μνήμη μας αυτό το πλάνο. Θα πάρουμε και πλάνα από τα άλλα βουνά, τα οποία είναι από την άλλη πλευρά. Μου είπε στην Καράβα από εδώ. Είναι η Καράβα. Από την άλλη μεριά έχουμε πίσω από αυτά τα βουνά είναι το Ανθοχώρι και είναι η περιοχή της Δήμινας Πλαστήρα. Ωραία. Αυτά όταν θα γυρίσει η κάμερα θα τα δούμε, γιατί προς τα εκεί θα γίνουν και τα υπόλοιπα. Θα δούμε και τα υπόλοιπα βουνά. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ για αρχή. Πάμε μέσα να συναντήσουμε και τους άλλους. Θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις? Θα ήθελα κάτι που το θεωρώ βασικό. Ναι. Θέλω να πω ότι ο σύλλογός μας αφιερώνει την εκπομπή αυτή, ας το πούμε έτσι, την προσπάθειά του αυτή, στους λιγοστούς εναπομείνοντες μονίμους κατοίκους του χωριού, που όπως είπες και προηγουμένως, Στέφανε, πραγματικά φυλάνε θερμοπύλες. Πόσοι είναι αυτοί, Γιώργο, ξέρουμε? Δυστυχώς είναι ελάχιστοι σήμερα. 50-60 άτομα. Ελάχιστοι. Το καλοκαίρι το χωριό συγκεντρώνει κόσμο, μαζεύει και κόσμο. Και 50-60 άτομα είναι καλά. Γιατί σκορπισμένοι όμως. Στα δικά μας τα χωριά που είναι λιγότεροι, πολύ λιγότεροι. Σκορπισμένοι δυστυχώς. Αλλά μαζευόμαστε. Μαζευόμαστε τις Κυριακές, μαζευόμαστε τις γιορτές και το καλοκαίρι πολύ περισσότερο. Ωραία. Είναι κοντινή περιοχή, φτάνεται εύκολα. Εντάξει, έχει άγριο τοπίο, αλλά είναι κοντινή περιοχή. Έτσι.
Από το αστικά κέντρα, από τα αστικά κέντρα. Πάμε φίλοι μου, τώρα στη συνέχεια θα δούμε και τα υπόλοιπα. Φίλοι μου, βρισκόμαστε εδώ με μια παρέα συγχωριανών του Γιώργου, οι οποίοι ήρθανε να μας πούνε ορισμένα πράγματα, να δούμε πώς ήταν η ζωή τότε, πόσο δυσκολία είχε η ζωή τότε. Είναι δίπλα μου η κυρία Ρίνα πρώτα-πρώτα, που την έχω εδώ και την καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Γεια σου κυρία Ρίνα. Εσείς καλωσορίστε στο χωριό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και είστε πολύ φιλόξενοι. Ξέρεις τι έχω μεγάλη, το είχα ρωτήσει τον Γιώργο. Και μου λέει, θα στο αφήσω για έκπληξη, λέει, να στο πει κυρία Ρίνα. Είδα αγριάδα στον τόπο, πολύ μεγάλη. Όμως ξέρω ότι καλλιεργούσατε και σιτηρά και καλαμπόκια. Ναι. Και εκείνο που μου κάνει εμένα μεγάλη εντύπωση είναι πώς τα μαζεύατε αυτά, πώς τα αποθηκεύατε, πώς τα λιχνίζατε. Δεν είναι ο κάμπος που υπάρχουν ένα σωρό ανέσεις, μεγάλα χωράφια και ανοιχτά. Ναι. Για πες μου λίγο. Έτσι τι θυμάσαι εσύ από εκείνα ναι, τα χρόνια. Τα θυμάμαι, τα έχω ζήσει. Εγώ 8 χρόνια τα έχω ζήσει. Τα έχει ζήσει. Εδώ μεγάλωσα. Έτσι. Η ζωή εδώ στο χωριό ήταν πολύ δύσκολη. Να χειρίσει τα άρνη, τα καλαμπόκια. Ήταν όλο χειροποίητα με το χέρι, στην πλάτη γυναίκη, τα κουβούλα στην πλάτη γυναίκη. Ο Θέρος τώρα. Ο Θέρος άργησε μέσα στον Ιούλιο εδώ. Γιατί Ιούλιο, όχι Ιούνιο. Όχι, ήταν υψόμετρο, ήταν υψόμετρο, μέσα στον Ιούλιο. Έπρεπε, δεν ήταν και τίποτα χωράφια λαγερά. Ήταν πλαγερά, μπορεί να τελειώσει και να πα και στο ποτάμι και θέλει. Δεν μιλάμε για μηχανήματα, ε. Όχι, τίποτε. Με το θέρο, με το χέρι, με το δερπάνι. Θα τα ρίζαμε, τα δέναμε δεμάτια. Εμεί τη ρίζαμε, ο πατέρα μα, οι άντρε δέναμε δέματα. Δέματα μεγάλα, μέχρι 10 κιλά, ο κάδι, τι είναι, τότε ναι. Αφού θα τελειώναμε το θέρο, έπρεπε να τα μεταφέρουμε κοντά στα αλόνια, να τα φτιάσουμε θυμονέ. Να τα έχουμε έτοιμα για αλόνισμα. Τα κούλωσαν εμείς οι γυναίκες στην πλάτη όλα. Ό,τι ζώα. Όχι, ζώα δεν μπορούσε στη διάρκεια να φουτώσει ζώα, γιατί έτριβε στον δρόμο. Δεν γινόταν. Θα τρίβοντα στον δρόμο, σπάνια να φόρτωνε κανένα τα ζώα. Αν ήταν κανένα καλό δρόμο, αν ήταν κανένα μονοβάτι, όχι. Αφού τα συγκεντρώναμε όλα στο γύρο στα λόιν, έπρεπε να τα αλωνίσουμε. Μετά. Έπρεπε να φτιάξουμε τα λόνια όμως. Πώς το φτιάχνετε το αλόνι και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Αλόνι... Πού βρίσκατε το πλάτωμα για να φτιάξετε το αλόνι. Το αλόνι το είχαμε έτοιμο, θα ξύσουμε το χορτάρι για να το κάνουμε ίσιο.
Μετά, την προηγούμενη εβδομάδα μου έρχομαι στην εκκλησία, δεν είχαμε τηλέφωνα. Θέλει η μανάδη μα. Εσύ, κυρία Ρίνα, εσύ, κυρία Χρυσούλα, με κρατήσει τι βουνέ σαν τα γυλάδια. Πολλέ βουνέ. Σκουβολούσαμε στην πλάτη. Μέσα σε εγώ, σε ένα κάσι, ένα κουφίνο, όχι. Μαζεύαμε πολλέ βουνέ, φτιάχνανε γούρνα οι γουνέ μα. Τσέφιναν σαν κρέμα, τζίμωνα, τζίμωνα, τσέφιναν σαν κρέμα. Παλάμαζαν όλο το αλόνι κάτω. Όχι, μη σκούπεις τώρα με τα κουντάρια. Μη σκούπεις από έλατα. Από έλατα, από έλατα. Όταν παλάμαζαν, τα φτιάχναμε όλα έτοιμα, έπρεπε να στεγνώσει το αλόνι μια μέρα. Μετά έρχαμε τα αλόνι στο στέρι. Λιώσαμε τα δέματα, έπρεπε να ξέρει όμω να στρώσει το αλόνι. Να μην το στρώσει ανάποδα, αρχίζει από τη μέση. Από τη μέση, το στρώνεται μετά. Ναι, από τη μέση κάτω, κάτω, όλο γύρω γύρω. Άφηνα λίγο μια φουλιά να πατάει ο άνθρωπος ακόμα το μουλάρι. Ήμουν το μουλάρι με τα γελάδια. Και τα πατούσετε μετά από πάνω. Τα πατούσε το μουλάρι, τα άλλη. Διέβγαινε ο σπόρος. Με το άλεσμα γύρω γύρω το μουλάρι με το αλόνισμα ή τα γελάδια με το σβάρνα, ό,τι είχε ο καθένας. Αφού τα αλωνίζαμε καλά, καταλάβει ο γονίσμος πότε θέλησε. Έπρεπε να βγάλουμε το άχυρο από Παναθέ, το χοντρό, να το χωρίσουμε. Και το βράδυ μετά το λιχνίζετε, ναι, το υπόλοιπο το λεφτό. Το άγριο δεν το πετούσαμε, το βάλαμε μέσα για τα ζώα. Ωραία. Μετά το μαζεύουμε σε όρομα στα λόγια, στη μέση. Και έπρεπε το βράδυ να τραβήσει ειδικό αέρα να το, να το λιχνίσουμε. Από έλλειο λέγαμε, από το νότο. Από το νότο. Την ημέρα δεν μπορούσε γιατί έκανε πολύ αέρδε. Και μετά τα αποθηκεύατε και μου έπρεπε μια κουβέντα που κάναμε εδώ προηγουμένω. Μου είπε πώ το μετρούσατε την αποθήκευση με, τι, με το αλτσάρι, πώ το είπε. Με νομίζει βγάζαμε και πολλά σιτάρια. Με το λιτσέκι. Με το λιτσέκι. Δεν βγάζαμε και πολλά σιτάρια. Ούτε την γκάζια είχαμε να μετρήσουμε. Είχαμε ένα κούτσουρο. Πυλιγμένο μέσα και το λέγαμε κουβέλι. Με την κοινωνία μετρούσαμε. Έλεγαμε δύο κουβέλια ή ένα λιτσέκι. Α, έτσι. Δύο κουβέλια ή ένα λιτσέκι. Α, πόσα λιτσέκι έχει, 10, 15, 20. Έχει 20. Τι νομίζεις, δεν βγάζαμε και πολλά. Πόσο έφτανε αυτά τα τσέκια και για πόσο καιρό έφτανε να... Τίποτα, θα φτιάχναμε, θα βγάζαμε για τον τραχανά, το σπορ και ό,τι μήνα πάει εμείς. Αυτά ήταν. Μπράβο, Γερέ. Το ίδιο κάνετε, όχι... είχατε και καλαμπόκια. Καλαμπόκια, καλαμπόκια, τριφύλια, όλο το καλοκαίρι ήμασταν όλοι στον αγώνα. Να κουβαλήσουμε τα καλαμπόκια, τα τριφύλια, όλα αυτά. Το Σεπτέμβριο άρχισαν μετά, αφού τελειώσαμε τη συγκομιδή των στεριών και τα λιχνίσματα και αυτά, άρχισαν τα καλαμπόκια. Από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο τα όψιμα ακόμη. Ναι. Έδια, πάλι. Και πάλι και εκεί το μέτρημα με τα τσέκια. Μαζεύαμε τα καλαμπόκια. Τα χωράφια ήταν μακριά. Μην νομίζετε γύρω στο σπίτι τα χωράφια. Γιατί μια ώρα. Εγώ την περιοχή τη βλέπω και ο κόσμος στην κάμερα πλέον. Και μια ώρα με τα πόδια. Μια ώρα με τα πόδια, ναι. Έτσι, έτσι. Έπρεπε εκεί να κόψουμε το καλαμπόκι πάλι με την δερμάνια. Το μάσαμε γύρω-γύρω, το κάνουμε αλόνι που είχε ένα αλόνι. Συν ένα καιρό χωραβάκι. Και μαζευόμασταν όλε οι κουπέλε το βράδυ με αγωνίε μα και γυναίκε και τα σπάζαμε το καλαμπόκι από τη ρουγιά. Ναι, στην αστροφυλιά, με τα τραγούδια μα, με τα όλα μα. Και τα πηγαίνατε στο Μήλο μετά. Ναι, τα κουβαλιά. Και έρχομαι στο Μήλο, τώρα έχω εδώ τον Νίκο, ο οποίο είναι ειδικό επί το Μήλο. Ήσουν και Μηλωνά. Πήγαινε στο Μήλο, ο Νίκο, λίγο να πάρω λίγο το ποδαράκι σα εδώ, πατάμε το καλό, να πάω λίγο στον Νίκο. Ο Νίκο είναι ο Μηλωνά. Νίκο, χθε διάβαζα και είδα ότι υπήρχαν πάρα πολλοί Μήλοι εδώ. Και ναι, ήταν... Αν φορέσω εδώ τα γυαλιά, θα σου βρω τις ονομασίες, ποιοι μήλοι ήταν. Δεν ξέρω πού τους έχω. Κάποιους τους έχω γραμμένους. Εδώ. Έχουμε και την υδροκίνηση, έχουμε και τους μήλους εδώ. Όλα τα έχουμε. Ήταν ο μήλος στα Παλιάμπελα. Ο Βακούφκος. Ο μήλος στο Παλιοχώρι, αυτός είναι ο Βακούφκος, ε. Ναι, στο Παλιάμπελα ήταν ο Βακούφκος. Ο στα Παλιάμπελα, κάτσε να δούμε ποιος άλλος μήλος είναι. Έχουμε το μήλο. Α, δεν ξέρω άλλος μήλος εδώ. Δεν ξέρω άλλος, δεν ξέρω. Ναι. Βρήκα ένα, τέλος πάντων. Για πες μου τώρα εσύ. Έχουμε λοιπόν, τα πήραμε τα γεννήματα και τα πάμε στο μήλο. Στο μήλο. Εσύ τα αναλάμβανες τώρα εκεί πέρα. Ναι, στο άλεσμα. Ο μήλος εκείνη την εποχή για το χωριό ήταν το κάτι άλλο, το κάτι ξεχωριστό. Γιατί από εκεί ξεκινούσαν όλα. Αν δεν ήταν μήλος, πού να το πήγε να το φτιάξαν κλπ. Το καλοκαίρι, όταν γίνονταν τα σιτάρια κλπ, τα καθάριζαν, τα λίχνιζαν, τα περιποιόταν και τα φέρνανε για άρισμα. Τα κάνανε το αλεύρι για το κυρίω ψωμί, το καθάριο που λέγαμε τότε. Το ψωμί, το σταρένι μαζί με το πέτρο. Μετά το κουσκίνι, βγάλανε το πέτρο. Μετά για τον τραχανά, για να φτιάξουν τον τραχανά. Ιδίως το πλουγούρι, το πλένανε το σιτάρι, το βράζανε, το στεγνώνανε και τότε το φέρανε στη μήλο και φτιάχναν τον πλουγούρι, για να τελειώσει τον πλουγούρι. Επίσης
ξεχωρίζανε το στάρι που ήθελαν να λέσουν για τα πρόσφορα. Εκείνα εκεί ήταν, γίνονταν με θρησκευτική ευλάβεια. Καταρχήν το πλένανε, το στεγνώνανε, το βάζανε σε καθαρές σακούλες. Η νοικοκυρά που θα το έφερε στο Μήλο, ζαλίκα, δεν το έφερε στα μπλάρια και στα γομάρια το έπαιρνε για τα πρόσφορα. Βέβαια, θα ήταν αλλαγμένοι, πληγμένοι να φέρει το αλεύρι για τα πρόσφορα στο Μήλο. Σόπα. Όλη αυτή η διαδικασία ακολουθούσε μέχρι που να φτάσει το πρόσφορο στην εκκλησία. Με τέτοια ευλάβεια. Τι σεβασμό και ευλάβεια. Σεβασμό, μεγάλο. Μην κοιτά τώρα εδώ. Τα παίρνουμε από το φούρνο, τα πηγαίνουμε στην εκκλησία, τα παίρνει η εκκλησία, τα πηγαίνουμε στο φούρνο. Τι μου λες, Νίκο, εκεί στο Μήλο μέσα κόβατε και του καλαμπόγια ζωοτροφία. Ναι, ναι. Και το δίνετε στα γουρούνια. Ναι. Γιατί εμένα, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Μία κουβέντα που είχαμε τον Γιώργο τον Καραβίδα, ναι, ότι είχατε όλοι ένα γουρούνι στο χωριό. Ναι, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ναι, γιατί εμείς στα δικά μας τα χωριά τα ορεινά, το ασπροποτάμου, ναι, δεν ξέραμε τι σημαίνει γουρούνι. Μα το γουρούνι για το σπίτι τότε ήταν το κάτι άλλο. Χωρίς το γουρούνι δεν θα ζούσε η οικογένεια. Γιατί να φανταστείς το εξής τώρα. Όταν το σφάζαμε τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, ήταν οι γουρνοχαρές που λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Μαζί μια ομάδα παλικάρια και Γιώργο, περνούσε... να κάνουμε μια γουρνοχαρά. Ναι. Και να την γυρίσουμε. Ναι, ναι, και περνούσε. Και να φτιάξουμε και τσιγαρίδες. Ναι, και περνούσε σε όλο το χωριό και λοιπά και σπάζανε τα γουρούνια και λοιπά. Χαμός. Κλάματα από γουρούνια, ρέκα και από γουρούνια και λοιπά. Λοιπόν, αφού τα καθαρίζανε, βγάζανε από αυτά μετά το λίπος και το φτιάχνανε τη λίπα. Τη λίπα. Η λίπα, η οποία ήταν μέχρι. Μέχρι τον Αύγουστο. Το λάδι μας που λέμε. Είναι το λάδι μας. Να φανταστείς ότι ανάλογα πόσο μεγάλο θα γίνονταν το γρούνι, γιατί το πέραν την άνοιξη το γρούνι. Πόσα καδιά και πόσο σουκάδες. Πέραν την άνοιξη το θρέφανε, όποιος είχε δυνατότητα έπαιρνε και δύο γρούνια. Το θρέφανε όλο το καλοκαίρι με τρόγαλα, με γάλατα, με καλαμπόκια, με ελεύθερη βοσκή έξω, με κάστανα κλπ. Και όποιος τα υπηρεπέταν πάρα πολύ, γινόταν μέχρι 150 οκάδες. Από 80 οκάδες μέχρι 150 οκάδες ήταν τα γρούνια που σφάζαμε τότε. Και μετά κρατούσατε τη λίπα. Η λίπα βγάζαμε ανάλογα από 3 μέχρι 7 γκάζια λίπα. Ωραία. Γκάζια είναι οι καζοντενικέ. Καζοντενικέ, δεν αυτά που είναι 17 κιλά για τα λάδια. Βγάζαμε τα λουκάνικα. Βγάζαμε μετά από το λίπα, αυτό που έμεινε, γινόταν οι τσιγαρίδες. Φτιάχναμε τις τσιγαρίδες. Φοβερή και τσιγαρίδα. Τις είχαμε και αυτή για να δούμε. Ναι. Φάμε. Μετά καθαρίζαμε. Βάζαμε το παστό για να το βάλουμε μέσα. Καθαρίζαμε όλο το γρούνι, το χωρίζαμε σε τμήματα. Ναι. Ποιο ήταν για μαγείρεμα, ποιο ήταν για ψήσιμο, ποιο ήταν τα κόκαλα. Είχαν λίγο κρέας με τα κοκκινάκια, ναι. Τα βάζαμε μέσα σε τέτοιε μεγάλε, πώ τι έλεγαν, πλατσούκε. Ρίχαμε λίπα μέσα, σαν να το παστεριώναμε αυτό το πράγμα. Και βαστούσαν. Και βαστούσαν μέχρι το Μάιο. Μέχρι το Μάιο μαγειρεύαμε. Και φτιάχνουμε και τα λουκάνικα. Τα λουκάνικα, τα λουκάνικα ήταν το χειρότερο. Κρυβαδέρα μέσα στο σπίτι μου. Κόβαμε και τα ψήναμε στην κόβουλη από κάτω. Πολύ ωραίο. Και τα τηγανίζαμε με λίπα. Και με αυγό μέσα το λουκάνικο γυρνάζα. Ξέρεις όμως γιατί σου κάνω τώρα. Για να κάνω πάσα στην Ηλία. Γιατί για να ψήσουμε στη σόπα του λουκάνικο θέλουμε και ξύλα. Ξέρω, έχω ακούσει για κλεφτοκουτάδες. Αλλά για κλεφτοξυλάδες δεν είχα ξανακούσει. Τότε καταρχήν δεν υπήρχαν σόμπες να μου. Τα ξύλα ερχόταν με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ξεκίνηκε η προεργασία από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Δεν υπήρχαν μηχανάκια, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, δεν υπήρχαν δρόμοι να πούμε τίποτα. Κουριαστίδες ακούγα. Υπήρχαν οι κουριαστίδες, οι κόφτρες. Πήγαιναν εκεί πέρα να κόψουν το δέντρο τώρα, να το μαχήσουν γι' αυτό και υπήρχαν τόσα ξύλα τότε. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα να πούμε. Λοιπόν, μετά ζαλίκα. Οι γυναίκες ζαλίκα να πούμε, τα κουβαλάγαν στα σπίτια, κάνανε τις τρακάδες εκεί πέρα. Και υπήρχε πολύ μεγάλη διαδικασία να πούμε για να μαζέψουν ξύλα. Δηλαδή οι καλύτεροι νοικοκυρέοι. Ήταν αυτοί που είχαν τρακάδα τα Χριστούγεννα, υπήρχε τρακάδα στο σπίτι. Λίγες τρακάδες υπήρχαν στο σπίτι για να γίνει τέτοιο κουμάντο. Γινόταν όλα κουβαλημένα τα ξύλα. Και γινόταν και κάναμε όλη την προετοιμασία λοιπόν. Κάναμε όλη την προετοιμασία, αλλά για να μην κουράσουμε. Ξέρω, θέλεις να πεις κάτι άλλο έτσι για τους μπουχαρίδες, τίποτα, κάτι άλλο. Ναι, υπήρχαν οι μπουχαρίδες, δεν υπήρχαν σόμπες, οτιδήποτε. Να τα είπαμε. Υπήρχαν οι μπουχαρίδες. Έβαζε να πούμε τα κουμάντα. Για πες λίγο τον κόσμο, τι είναι μπουχαρίδες. Το σύγχρονο να πούμε. Μπουχαρί, εμείς λέγαμε μόνο την καμινάδα, αλλά γενικά όλο το τζάκι σύστημα από κάτω μέχρι πάνω. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα, φίλοι μου, έτσι, να σταματήσουμε εδώ, να δούμε και κάποια άλλα έθιμα αργότερα, αλλά να περάσουμε και σε κάτι πιο πιασάρικο, ένα χορευτικό. Πάμε να το. Morico, morico, morico.
κι αρρώστησα κι ούτε γιατρό δε φωνάξα. Thank you.
Λοιπόν, συναντήσαμε και την κυρία Γεωργία εδώ. Κυρία Γεωργία, μη βλέπεις εμένα στην εκπομπή στην τηλεόραση. Να είστε καλά, όχι. Και ήρθα κι εγώ να σε δω από κοντά, εδώ στην Οξιά. Οξιώτης είσαι ή είσαι νύφη εδώ στην Οξιά. Από εδώ είμαι και στο Μαυρομάτι. Από εδώ και μένεις στο Μαυρομάτι. Για πες μου, ξέρεις τι βλέπω εδώ πέρα, έχω στα χαρτιά μέσα παλιές ονομασίες. Παλιά η Οξιά ήταν το Σιάμ. Εδώ κοντά ποια άλλα είναι, έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ποια άλλα χωριά συναντάμε και τις παλιές. Το Πευκόφυτο. Το Πευκόφυτο το οποίο είναι ονομασία παλιά. Παλιά δεν ξέρω παλιά. Το Πευκόφυτο το θυμάσαι. Δεν ξέρω, για το θυμάμαι. Είναι το Νευροβούνστα. Νευροβούνστα, ναι. Α, μπράβο, Νευροβούνστα, είσαι, τα ξέρω κι εγώ. Από την άλλη μεριά. Είναι η Δρακότρυπα εδώ κοντά. Η Δρακότρυπα είναι από εδώ. Η Δρακότρυπα, πώς την έχουμε τη Δρακότρυπα, σκλάτινα. Σκλάτινα, παλιά. Εγώ να σα πω την αλήθεια, σκλάτινα. Περισσότερο θυμάμαι με τα ονόματα εκείνα παρά με τα καινούργια, δεν ξέρω. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, και έχουμε και το Βλάση. Από πού είναι το Βλάση, νότια λέει. Βλάση είναι από εδώ. Είναι πίσω από τράχη. Δεν μου λες εσύ εδώ το χειμώνα πώς τα πόλεβες τα παλιά τα χρόνια. Μην τα συζητάς πώς τα πόλεβα. Δεν συζητιόνται, πολύ άσχημα. Πώς ζούσατε τότε για να καταλάβει ο κόσμος και τότε, να πάρει και για την κρίση. Απεδώ, πώς τα βγάζετε απεδώ, πέρα. Από εδώ πάνε καζαλίκα στο μοζάκι κάτω. Με φορτώνονταν τι... από εδώ σε κάτω και σε πάνω πίσω φορτωμένοι. Τι κουβαλούσατε. Καρβό και τα πράγματα, αλεύρι να φάνε ο κόσμος. Η μάνα και εγώ δεν πήγα καζαλίκα, αλλά... Το βγάζετε πέρα όμως. Τα βγάναμε πέρα, τα βγάναμε. Ούτε τώρα, πεινάσατε, τώρα, ούτε αυτοκτονήσατε. Όχι, δεν αυτό, τώρα γίνει συνέχεια. Έτσι. Yeah, θα πρέπει ο κόσμος που μας ακούει να καταλάβει ότι είναι πιο δύσκολα τα παλιότερα από ό,τι είναι σήμερα. Δύσκολα, τι ήταν τα παλιά. Και επιβίωσε η κυρία Γιουργίτσα. Και ήρθε εδώ πάνε, πάνω και μένει σήμερα και έφαγε και τον τραχανά τον ωραίο. Έφαγε και τον τραχανά, Έφαγε τραχανά. Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' είδα. Εγώ χάρηκα πολύ από τα σχήρια τα δώσει. Να είσαι καλά. Πάμε εδώ στον Παρπαχρήστο, ποιο είσαι εσύ. Παρπαχρήστο, εσύ ποιο είσαι. Τρυφέρης. Ο Παρπαλευτέρης. Τρυφέρης. Εσύ... Τρυφέρης Αλέξανδρος. Α, Αλέξανδρος, ο κύριε Αλέξανδρος. Κύριε Αλέκο, εσύ, η κυρία Γεωργία μας είπε δύσκολα τα χρόνια εκείνα. Δύσκολα. Εσύ έκανες τίποτα δύσκολο πράγμα, έκανες, κουβαλούσες τίποτα στο μπουζάκι. Όταν ήσουν ένα παιδί, σε έβαζε ο πατέρας να κάνεις τίποτα. Όχι, εγώ φύπηκα τα γύρια. Α, έχεις απάνω στο βουνό τα ίδια. Είχες ξαλασπώσεις εκεί πέρα, την βόλυψη, μια χαρά. Έπιανες τις πλαγιές και έτρεχαν οι άλλοι, Έτρεχαν. Τι μάζευες από το βουνό. Τα γύρια, παιδιά. Μόνο. Είχατε και ένα καστανιόν εδώ που είναι στην... Πώς λέγεται την περιοχή που είναι οι καστανιές. Αυτό δεν είχαμε καστανιές εμείς. Δεν είχατε. Εγώ είμαι από τη Λουντίτ. Α, δεν είσαι από εδώ, Εδώ βρέθηκες ως γαμπρός. Είσαι γαμπρός. Και έχεις πόσα χρόνια είσαι γαμπρός εδώ. Έχω από το 62. Άρα έχεις πολλά χρόνια εδώ πέρα. Του χειμώνα που μένεις τώρα. Του χειμώνα μένω στο Μαυρομάτι. Αυτό στο Μουζάκι. Στο Μουζάκι κάτω. Έχεις και τα παιδιά εκεί, είστε όλοι εκεί, πώς είσαι. Όλα εκεί γερμανικά. Μπράβο. Αλλά έχω σπίτι εδώ πέρα. Ανεβαίνεις τακτικά εδώ. Ναι. Ωραία. Και εδώ είναι ο Παρπαχρήστος. Εσύ Παρπαχρήστος είσαι γαμπρός και εσύ ή είσαι γέννημα τρέμα. Ντόπιος από εδώ. Ντόπιος είσαι. Εσύ και εσύ φλούσες γίδια. Ναι, είχα γίδια και τα χρόνια. Τίποτα άλλο, ζαλίκουμα, τίποτα ξύλα. Ζαλίκουμα, ξύλα. Ξύλα, τώρα που ανεβήκαμε πάνω, έλα τώρα. Εγώ τα ξέρω αυτά. Ότι γινόταν παλιό, τώρα δεν γίνεται. Τώρα που ανεβήκαμε, μας σταμάτησε ένας δασικός. Ε, παιδιά, λέω, δεν έχω μπει ξύλα, εμείς δεν κουβαλάμε ξύλα. Τότε πού να είναι, δεν σταματούσε κανένας, Πότε τα κουβαλούσαν τα ξύλα τα λαθρέα. Τα λαθρέα τα κουβαλούσαν εκεί που τα πάνε στον κάμπο κάτω. Το βράδυ όμως, μέσα στη νύχτα. Πώς δεν ήταν τόσο επικίνδυνο μέσα στα γκρέμουρα να γκρεμιστούν. Γκρεμιστούν, να έχεις το ζώο φορτωμένο με 6 μέτρα ματέρια που το λέμε, αυτά που φτιάχναν τσατές τα χρόνια και αυτά. Δύσκολα. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα. Και να έχει το φόβο να πιάσει ο βασάρχης κάτω. Κυνηγούσαν και τότε, κυνηγούσαν μοναχά. Και πού τα πηγαίνανε, ήταν κάποιος που τα πηγαίνανε... Τα πηγαίνανε στα καροχωροχώρια κάτω. Είχαν δηλαδή πελάτες, δηλαδή ήταν σταθεροί πελάτες, δεν τους ψάχνανε. Βέβαια. Φέρει με τόσα ξύλα από το χωριό. Βέβαια, πάνε, γιατί έφτιανε την τσέπη. Ανταλλαγή τι παίρναν από εκεί. Τι παίρναν από εκεί. Άλλοι πληρώνονταν, άλλοι έπαιρναν εισόδημα, γεννήματα. Καλαμπόκια, στάρια, από αυτά. Και μπορέσετε και το βουλεύατε. Ναι. Έχετε ένα καστανιόν εδώ πέρα, Παρπαχρήστο. Πού είναι πώς λέγεται η περιοχή που είναι οι καστανιές που τις φιλούσαν τότε.
Καστανιώτη. Ζάβατος. Ζάβατος. Απέναντι εδώ. Ζάβατος. Ναι, Ζάβατος. Και από ό,τι διάβασα, Ζάβατος λέει, επειδή δεν επιτρέπαν τα ζώα να μπουν μέσα, από εκεί βγήκε η ονομασία Ζάβατος. Άβατος τα ζώα. Αυτά τα κάστανα τα εμπορευόσασταν. Ναι, πήγαιναμε και τα μαζευάμε για τα σπίτια μας. Τα βράζαμε και τα τρώγαμε. Τα φιλούσανε η κοινότητα. Ένα μήνα, δυο που γίνονταν τα όλα μαζί και απολούσε το χωριό, έρναν το χωριό όλο και πήγαιναν και τα μάζευαν όλος ο κόσμος. Μαζί. Μαζί, μέσα στο Ζάββατο αυτό, άλλος, ένα τσουβάλι, άλλο δυο, άλλο πέντε. Όσο ήθελε ο καθένας όσο, ή υπήρχε... Όσα μπορεί και μάζευε. Όσα μπορεί και μάζευε. Όλοι. Και αυτά τα εμπορευόσταν, τα πουλούσατε μόνο όχι, για το χωριό. Όχι, όχι, όχι. Για τροφές, για χειμωνιά. Αυτό ο καστανιώνας υπάρχει τώρα, αυτές οι καστανιές. Δεν υπάρχει τίποτα, ε. Υπάρχουν οι καστανιές, αλλά κάστανα δεν κάνουν. Δεν κάνουν κάστανα. Ναι. Έχουν ξηρατεί οι περισσότεροι. Έχουν ξηρατεί οι περισσότεροι. Δηλαδή, έχουμε λοιπόν υλοτομία, λίγα γίδια. Τυριά φτιάχνατε, τυριά. Τυριά, όποιος είχε φοβά. Τι τυριά φτιάχνατε. Μόνο τη φέτα. Το τυρί το άσπρο ή φτιάχνετε και άλλα πράγματα. Φτιάχνετε και ξινοτήρια. Η κυρία θα μας πει. Θα μας πει και για το ξινοτήρι μετά. Γιατί είδα και τον Μπουτινέλο μέσα στο μουσείο. Ο οποίος κόβαν το βούτυρο και βγάζει και το ξινοτήρι. Πάμε στην κυρία εκεί πέρα. Γιατί έχουμε την κυρία. Ο Νίκος τρώει τον τραχανά. Εμάς Νίκο δεν μας έδωκες. Δεν μας έδωκες τραχανά, Νίκο. Είναι όλα κρατημένα για εσάς. Πλάκα κάτω. Για να δούμε λοιπόν τα πρόβατα εδώ. Ποιο είναι για τα πρώτα. Το γάλα το φτιάχναμε, κυρία Κουτσικούρη, το λάμπρο Κουτσικούρη. Ωραία. Για πες μου λοιπόν, κυρία μου, εσύ, τι φτιάχνατε. Φτιάχνατε τυρί φέτα, τι άλλο φτιάχνατε. Ξινοτήρι έφτιαχνε. Όχι. Γιατί δεν κόβατε ξινόγαλο. Ναι, το κάναμε έτσι, κλουτσοτήρι που το λέγαμε εμεί για πίτες. Αν το κάναμε ξινοτήρι που το κάνουν ναι. Προς τα γρυβινά. Όπου δηλαδή παίρναμε το ξινόγαλο και το βράζατε και φτιάχνατε το. Κλουτσοτήρι που το λέγαμε το κλουτσοτήρι. Ναι. Έχει διάφορες ονομασίες. Ναι, άλλος του λέει ανιβατό, άλλος του λέει κλουτσοτήρι, άλλος του λέει ξινοτήρι. Ανάλογα με περιφέρεια. Γίνεται από το ξινόγαλο. Ναι, από το ξινόγαλο. Από το ξινόγαλο λέω τώρα. Από το ξινόγαλο. Ναι, από το ξινόγαλο. Το οποίο ήταν ένα από τα λιχουδιές, τη θυμάμαι κι εγώ, που μας άρεσε πάρα πολύ. Ήταν δύο πράγματα που τρώγαμε στη φέτα. Είτε το κλουτσοτήρι που λέτε εσείς, ξινοτήρι που το λέω εγώ, ή αλλιώς ανιβατό. Ναι, ναι, το κάναμε. Ή αλλιώς. Ή αλλιώς τη ζάχαρη με το λάδι τρώγαμε τότε. Δεν είχαμε και τίποτα άλλο να φάμε. Ωραία, λίπα. Λίπα δεν είχαμε εμείς, γιατί στα χωριά τα δικά μας δεν είχαμε λίπα εμείς. Και ήμασταν δύσκολοι. Και μας φέρναν λίγο λαδάκι μόνο έμπορος. Να πω κάτι για το ξινό άλλο. Ρωτούσε ο δάσκαλος το πρωί στο σχολείο του Πιτσιρικά. Τι έφαγε σήμερα, γόρι μου, ξινόγαλο. Καλά. Το μεσημέρι που έφυγα να πάρει εκεί, τι έφαγε σήμερα, ξινόγαλο. Πριν και πάει βάρδα. Ξινόγαλο. Ξινόγαλο. Και όταν μπήκα και τα συσίτια φαντάζομαι ξινόγαλο. Πριν βράδυ λάχανα και το μεσημέρι που λάχανα στα δουλειά. Τι μου λες το τραχανά πώς το φτιάχνετε, μόνο ξινό κάνετε. Τι κάνετε και γλυκό. Γλυκό κάνουμε. Ναι, ναι, με τον πλούγο. Τον βάζαμε το, βράζαμε το γάλα, τον βάζαμε μέσα αυτό το κουμένο του στάρ που φτιάχναμε για γλυκό. Σας το κόβει εδώ ο Νίκος του στάρ, εδώ στον πύλο. Ναι, ναι, κόβουμε εδώ. Και το γλυκό. Το βάζαμε μέσα σε γάλα γλυκό, μετά τον απλώναμε. Το ξινό πώς το κάνατε, για πες μου λίγο. Αφήνετε το γάλα να ξυνήσει. Αν σας ακούσουν οι νέοι τώρα, οι νέοι αυτοί που σου λένε οι διαιτολόγοι, θα μας κυνηγήσουν. Γιατί λέει, αποκτάει μικρόβια το γάλα, λέει, το ξινό. Θα πρέπει να το ξυνίζουμε, να το κάνουμε γιαούρτι πρώτα. Δεν παθαίναμε τίποτα. Βάζουμε στα αλεύρι, φτιάχνουμε τη μηχανά, το περνάμε σμπυκνάδα, τα πλώνουμε σε ένα τραπεζωμάτι που πάνω στο τραπέζι και ξηραίνεται και περνάμε το χειμώνα όλο. Δεν μου λες τώρα να σε ρωτήσω πόσες μέρες το άφησες του γάλα να ξυνήσει. Τρεις μέρες. Τρεις μέρες. Δύο-τρεις μέρες να πάρει λίγο να ξυνήσει. Να γίνει σαν κουρτί που του λένε μισό. Αν ήταν κρύο καιρό, και μετά το χειμώνα. Το γλυκό είναι διαφορετικό. Παίρνουμε το στεάρ, το βράζουμε, πάνε στο μύρο. Το γνωρίζετε από κόσκινο το ξινό, στο τέλος. Ναι. Να το κάνετε όμορφο, ναι, ε. Γιατί πολύ. Να, σαν και αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ και τρώμε. Αλλά αυτό το σαν και αυτό. Πες μας κάτι. Να πω κι εγώ. Εσύ τι θυμάσαι, είπαμε για τις τραγανάδες. Θυμάμαι τα νεκτέρια, εμείς κάναμε νεκτέρια το χειμώνα. Για γάμους. Για γάμους, τι κάναμε τη μασίς, πλέκαμε κάλτσες, έγνεθαμε, κάναμε ή φέραμε στον αργαλιό. Είχε τρία μαντάνια εδώ πέρα. Ναι, φτιάχναμε κάποιες τα μαλλιά, τα μαντάνια. Δεν μου λες για να καταλάβει ο κόσμος, εγώ ξέρω τι είναι.
του Μαντάνι, τι ακριβώς κάνει για να καταλάβουν, γιατί ακούνε, υπάρχει και περιοχή εδώ που λέμε πάμε στα Μαντάνια, αλλά δεν ξέρουν ο κόσμος τι κάνει το Μαντάνι. Το γνέθαμε το νήμα ψηλό, φτιάχναμε κοστούμια τους άντρες, σακάκι και παντελόνι. Και τα πηγαίνουμε στο Μαντάνι αυτά, τα χτύπαγε. Και τα μαλάκωνε. Ναι, και... Χτύπαγε, το μάζευε στην πέρα, πέρα του... Ναι, εντάξει, υπάρχει το σκουτί. Το σκουτί τώρα για να γίνει πιο μαλακό ή να γίνει πιο παχύ. Για να χνουδιάσει. Να γίνει και αδιάβροχο. Να γίνει χνούδι, να φρατεύει, να γίνει χνούδι. Τα ξύλα αυτά τα χτυπάγανε, γιατί δεν τα θυμάμαι. Εγώ έφυγα πολύ μικρή και πήγα. Γίνονταν το χτύπαγε τόσο τώρα, πολύ. Πώς βάζουμε τώρα το μαλακτικό και μαλακώνει. Τότε βάζανε στα ξύλα αυτά, το χτυπάγανε και αφράτευε το ύφασμα. Οπότε ήταν ένα αυτό αφράτο ύφασμα. Αυτό το κάνανε πριν φτιάξουν τα... Πριν φτάσουν, ναι. Όταν πλέναν τώρα στη Δριστέλα τις φλοκάτες, τις ξαναπερνούσαν στο Μαντάνι μετά. Όχι, πάλι δεν πήγαν κάτι στο Μαντάνι, πήγαιναν μόνο τα ρούχα. Μόνο τα ρούχα. Μόνο τα ρούχα. Τα υφάσματα τότε τα παίρνανε και τα υφαίνανε. Φτιάχνανε το νήμα και το παίρνανε και το υφαίνανε. Και τα παίρνανε αυτά και τα πηγαίνουν στα Μαντάνια και τα χτυπάγανε για να φρατέψουν. Η Τριστέλα το πλύνε. Η Τριστέλα ήταν μόνο για το πλύσιμο και μπαλάκι. Όχι, ήταν για το φλοκάτι. Και τα τσιόλια γίνονταν στην Τριστέλα. Τα τραγότσουλα. Δεν είχα τσιόλια με τον τράγιο το ύφασμα. Το έβαζαν μέσα και έρχαν μέσα τη φλουκάτ και την άφηναν 2-3 μέρες μέσα να τη χτυπάει το νερό για να ανοίξει το φλόκο, για να βάλει και από μέσα να γίνει χνούδι, να βάλει σάρκα, να σμίξει αυτό που ήταν υφαμένο, υφαντό, για να γίνει πολύ ωραίο και γίνονταν να ανοίξει το φλόκο, να γίνονταν ωραίες αυτές οι φλουκάτες, που τις κάναμε πρίκες. Ήσουν ο Φουρτηγατζής. Είναι ένα σύγχρονο αγουγιάτη. Του παλιού του αγουγιάτε του θυμάσαι. Πώς με θυμάμαι, όλους τους θυμάμαι. Θυμάμαι. Όταν με τα πλάρια, ναι, με τα πλάρια. Πέσανε τα χαρτιά μου. Ναι. Εκείνη τα χρόνια ναι. Κουβαλούσαν όλοι οι αγουγιάτες, φέρνανε τα φορτικά στο μουζάκι αυτά και τα έπαιρνε και τα πάνε στον Αργυθέα. Αλλά τα περισσότερα φέρνανε και εδώ και έπαιρνε γυναίκες από εδώ και τα πήγαινε για τον Αργυθέα γιατί ήταν μακριά να γύρουν τυράκι. Είχε χιόνι και τους έδωναν αυτοί. Έπαιρνε από το αυτοκίνητο. Το έφερνε εδώ με τα ζώα, το έπαιρνε από εδώ οι γυναίκες έπειτα, σε έδωναν δικάρκο εκείνους και το πάνε. Παίρνει μου χάρη στα Πιτρίλα, στο Βλάς ή και το κλείσιμο προς τα εκεί στην Αργυθέα. Όλο έτσι πήγαιναν. Μα είχε. Θα μας πήγε η εμπορεύματα. Τι φέρνανε. Τα λαμπόκια. Κριθάρια. Κριθάρια, ναι. Τι φέρνανε. Από κάτω, από κάτω, από κάτω, από το μουζάκι. Τα φέρνουν τα φορτικά κάτω. Απίτω εδώ δεν ήταν ούτε. Το καλοκαίρι περνούσε κανένα φορτικό απάνω, αλλά αργότερα. Από όποιον καιρό ήταν χωματόδρομο και δεν πατούσε αυτοκίνητο. Έκλειγε ο χωματόδρομο. Και δεν μπορούσε. Δεν είναι δύσκολο ο δρόμο σήμερα. Από... Εμεί περπατούσαμε εγώ τα έζησα εγώ. Το φορτικό μπορούσε να το φέρω μέχρι εκεί που ήταν λίγο στρωμένο. Από εκεί απάνω δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε με τίποτα. Όχι με τίποτα. Σε όλα τα ζώα από εκεί ύστερα τα φέρνουν εδώ και μετά τα έπαιρναν οι γυναίκε. Απειδή ήταν και το χιόνι στη ράχη και με το χιόνι στην πλάτη να τα πάνε στον Αργυθέα. Με 10 ευρώ, 10 δραχμέ που είχε. Και τα σχολεία. Πώς λειτουργούσε σχολεία. Λειτουργούσαν μέσα στο χιόνι και τα παιδάκια. Από πού έρχονταν τα παιδιά, ρε παιδί. Από όλα τα σπίτια όπως είναι. Εδώ, εδώ μιλάμε. Ξύντα παιδιά εδώ. Ξύντα μαθητέ είμαστε. Ένα ξυλάκι. Και από ένα ξύλο στα χέρια και το φέρναμε εδώ, το κόβανε ύστερα εδώ με το. Έτσι φτάσουμε και τώρα, μη στενοχωριέσαι. Χειρότερα τώρα. Μη λέτε έτσι θα φτάσουμε και τώρα γιατί ο Δήμος, τουλάχιστον στα Τρίκαλα που ξέρω εγώ, μοίρασε από 250 λίτρα σε κάθε σχολείο πετρέλαιο. Όσο φτάσει, λέει ο Θεός, άντε. Τι είναι τόσο. Ξύλα, κόβαμε, φέρνουμε. Πού δεν του βάλουν το ξύλο, σου λέει τα μέσα. Δεν υπάρχουν σόμπε. Πού το βάλουν, τότε υπήρχε ξύλο σου. Εγώ για να πω εγώ για τα. Πώ ετοιμαζόμασταν για τα χυμαδιά. Ξεκίναγαν από την άνοιξη, κούρευαν τα πρόβατα και τα γίδια, έφτιαχναν το μαλλί. Το μαλλί του από τα γίδια το έκαναν κάπες. Έκαναν την κάπα, αυτό το σκέπασμα που έχουν οι τσοπάνιδες, με αυτό είχαν μέρα νύχτα, με αυτό ήταν κουκλουμένοι. Είχε κατσούλα, έρχονταν ο ράφτης στο σπίτι και τόραβη. Και το έπαιρνε μέχρι τα Δημητρίου που έπρεπε να φύγουν, έπρεπε να είναι έτοιμα αυτά. Και τα ρούχα, γιατί όλα τα ρούχα τότε ήταν μάλινα. Δεν υπήρχε τίποτα αγορασμένο. Από τα τσουράπια που τα λέγαμε εμείς στις κάλτσες, από τα τσουράπια, η σόροχα, οι άντρες, όλα μάλινα. Και όλα τα ρούχα τα άλλα. Το μαλέτο, η κάπα από πάνω, ο τρουβάς που έβαζε τα... το ψωμί, το δισάκι που έβαζε τα ρούχα, όλα αυτά ήταν. Ξέρεις τι βλέπω εγώ, ότι είστε από τις μοντέρνες εδώ η φορεσιά σας. Αυτό δεν είναι παραδοσιακό, δεν είναι παλιακό. Αυτό είναι, αυτή η στολή είναι το
δεκαετία του 50 αυτή. Τότε φοράγανε... Πριν ήταν πιο άλλα. Στο 50, ναι. Σας βλέπω ότι είστε συνιαρισμένες, δηλαδή δεν είστε τα με τα συγκούνια. Εδώ βλέπω ότι... Όχι, τα συγκούνια ήταν κάτω στον κάμπο. Κάτω από τον... Ξέρω εγώ τι λέω, εκεί προς τα πάνω. Προς τα πάνω είναι τα... Τα συγκούνια, τα βλάχικα. Τα βλάχικα, άλλα εκεί, άλλα. Εμείς είμαστε χωριάτες. Γράψαμε όλοι τα λίγα. Ωραία. Πολύ ωραία φορηματάκια, πολύ ωραία ζακετάκια. Να την εδώ πέρα. Εδώ. Εγώ. Κουβάλαγα μεταφορά τα γόια πάνω στον Αγεφέ, πάντου όλες οι γυναίκες εγώ και άλλες, πολλές, 50 γυναίκες, ήφεραν από τα μεταμολάρια από το μοζάκι, ήφεραν τα σιδέματα, σε άργια τι ήθελαν να φάνε, τι τρώμε στα σπίτια μας, τι μπορούν να πάρουν τότε. Και τα έφεραν εδώ και αυτοί δεν μπορούν να τα πάνε τότε, ήταν χιόνια και βροχές στον δρόμο εδώ, δεν ανέβαιναν και πάναμε εμείς στην πλάτη. Επομένως, στα πόδια με δερμάτινα τσαρούχια, τα δέρματα από τα γρούνια. Τα γρουντσάρουχα. Και ανεβαίναμε κάθε μέρα σχεδόν. Μας έδωνε λεφτά να πάρουμε και 10 ευρώ, 10 δραχμές. 10 δραχμές. 10 δραχμές. Μας έδωναν τότε. Και έλεγα μου καλά είναι. Προσπάει πολλά σημασία. Αν εμείς δεν ήμασταν να κοβαλάμε αυτά στην πλάτη, από τη μια μεριά εμείς. Έλα να σου πω, τυχαία είμαι από την Αργυθέα. Ναι. Είμαι από τον Θυρό και η Αργυθέα. Προστάει μεγάλη ευγνωμοσύνη στους οξιώτες, γιατί οι οξιώτες ερχόταν εδώ από την Αργυρία. Η είσοδος της Αργυρίας. Ξενώνας, δηλαδή ερχόταν, κοιμότανε και δεν ξενώσαμε εδώ πέρα στο χωριά τους. Όχι μόνο το Ανθυρό, όλη η Αργυρία, ανατολική και δυτική Αργυρία. Ερχόταν εδώ, κοιμόταν το βράδυ και μετά πήγαιναν στο χωριά τους. Μεγάλη ευγνωμοσύνη στους οξιώτες. Για πόσες αποστάσεις μιλάμε τώρα για να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή ξεκινούσε τώρα εσύ Ζαλικουμένη, πόσο περπατούσες, ώρες έτσι άμα μπορείς να το υπολογίσεις. Περπάτηκα πάνω στο... Πόσες ώρες μπορεί να... Πάνω στον δρόμο κάθαμαν λίγο, 3 λεπτάκια να ξεκινήσουμε. 15 χιλιόμετρα στα χιόνια. Στον ανέβορο. Πόσο. Πήγαινε να βουλάς κνήσιμο. 15 χιλιόμετρα, καταρχήν έφυγες από την Οξιά το μεσημέρι και έφτανε στο Ανθυρό. Το πρωί από την Οξιά και έφτανε στο μεσημέρι στον Θυρό. Μέσα στο χιόνι. Ναι, πήγαινε από εδώ κνήσιμο. Είναι πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Βλάση. Εμείς συνέχεια. Εμείς. Και μέσα στα χιόνια. Και τα γιοκουντούλα, μια κρυβή του χιόνι μέσα. Έπεφτε σχόρμα. Και λέγανε ο κόσμος, ένα ζαλίκι περνάει μόνο του. Πατούσαμε στο χιόνι, όταν ήταν μαλακό το χιόνι, πατούσες και πήγαινε το πάδι μέχρι εδώ. Άντε να το βγάλεις απάνω και να περπατήσεις. Έτσι ακριβά. Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μας έκανες και γελάσαμε εδώ πέρα. Έφυγε ο πόνος λίγο. Έφυγε. Μακάρι να φύγει και να μην ξανάρθει ο πόνος. Μια μελιά από κάτω.
σκότωσε μια μιλιά από κάτω. Να τε μωρέ, να τε, να τε σου, τα αντιά πάνω σου. Να τε μωρέ, να τε, να τε σου, τα αντιά πάνω σου. Να τε σου, τα αντιά πάνω σου. Ωραία, ζήτε η οξιά. Μιλά στην πογιά σου, τα μιλά στην πογιά σου. Και τα μωρέ και τα χρυσά τριάντα φύλλα. Και τα μωρέ και τα χρυσά τριάντα φύλλα. Και τα χρυσά τριάντα φύλλα. Τα χρυσά τριάντα φύλλα τρι, γύρω στα μαλλιά σου τρι, γύρω στα μαλλιά σου. Στροπολέ, στροπολόγο και τη
Πιάσαμε μια παρέα εδώ πέρα που έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 καραφάκια. Αλίμονό σου. Τα καταγράφουμε, τα καταγράφουμε όλα αυτά μαζί με τα μεζέδια για να τα δουν. Εδώ είναι και η Τρόικα. Κάπου αυτό γυροφέρνει η Τρόικα. Γιατί πολύ, πολύ το παίζουμε. Λοιπόν. Μόνο λίγο πιο κοντά εδώ να σας βλέπω. Για πείτε μου λίγο τώρα εσείς εδώ. Αφήστε αυτά. Αυτά είναι καλά. Ωραία, καλά κάνετε και το ρίχνετε λίγο έξω. Να πούμε τι. Θέλω να, επειδή αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα και επειδή είστε λίγο έτσι παλιοί και θυμάστε, ένα πρόβλημα που θα αντιμετώπιζε σίγουρα εδώ η περιοχή και όλα τα χωριά με το δύσβατό της είναι η υγεία. Ερχόμαστε τώρα στα χρόνια εκείνα τα παλιότερα, όταν δεν υπήρχαν ακόμα αυτοκίνητα, τι γινόταν να μαρωσταίνατε? Και εγώ δεν τα ξέρω πώς ακριβώς, γιατί έφυγα και εγώ μικρός από. Δεν τα ξέρω καλά. Αν ακούσα από τους δικούς. Μα δεν μιλάμε και για πολύ παλιά. Θυμάμαι εγώ που είμαι πιο μικρός από σένα. Κάνε φουλίες με τους ανθρώπους εδώ για να πάω να ψωνίσουμε. Γιατρός ερχότανε? Όχι. Δεν είχε γιατρό εδώ πέρα. Από ό,τι ξέρω εγώ δεν είχε. Ό,τι παλιά θυμάμαι και εγώ δεν είχε. Αν αρρώστηνε κάποιος. Φτιάχναμε ένα τεχνικό φορείο που λέμε. Φορείο. Και το κουβαλούσαμε στην πλάτη και το κατεβάζαμε στο μουζάκι, στο δρόμο, στην πρώτη βοήθεια παράδειγμα. Αυτό το μέσο είχαμε παλιά που θυμήθηκα. Στον νόμο, στα χιόνια μέσα. Στον νόμο, μέσα στα χιόνια και... Και ο Θεός βοηθός. Κάνετε και το σταυρό εδώ στην Αγία Τριάδα. Παίρνετε και την ευλογία του παπά που τον έχουμε από πίσω. Πάντοτε μας βοηθήσεις, τι θυμάστε μας πει κάτι άλλο. Και την ευλογία του παπά. Τίποτα. Τα είπε ο κύριος. Τα όλα. Και εκτός αυτού ήταν τα τοπικά, ό,τι κάνανε εδώ πέρα. Τίποτα, επειδή εγώ είμαι και κάνω και κάποια πρακτικά. Πρακτικά δεν κάνετε εδώ? Αυτό θέλω, πρακτικά. Εγώ κάνω πρακτικά, ξημισιάσματα, ξηματιάσματα. Ναι, πιο μεγάλο που μας. Δεν τα ξέρετε αυτά? Ξέρεις τα πρόματα και αυτή. Ξέρεις τα πρόματα, ξέρεις? Όχι. Δεν ξέρεις, γιατί εγώ το ξέρω, έλεγα να συνεργαστούμε, να κάνουμε δύο πέντε στήματα, και άλλο. Δεν το ξέρεις. Τα περισσότερα τα πρακτικά. Ξέρετε τίποτα άλλο από πρακτικά? Ξέρω και μετράω τη μεσούλα του που γίνεται μια χαρά. Α, τι ξέρεις, κάνεις την πονηριά εδώ. Γιατί ξέρω κι άλλους από εδώ πάνω από την περιοχή που ξέρουν να μετράνε, γι' αυτό λέω. Μετράω και είναι έτοιμος. Όταν το κόβεται κρέας, όχι τίποτα άλλο. Ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα για ιατρικά πράγματα. Όχι, να πάθει κάποιος με το σπόνδυλό του. Μιλάμε για κρεατοκόψιμο. Το ξέρω. Δεν θέλω να μου πεις τα λόγια που λες, γιατί ούτε κι εγώ τα λέω αυτά που λέω. Όχι, ούτε εγώ τα λέω. Ούτε τα λέω. Ήταν μια γιαγιά στο ροποτό, στο ξυλοπάρικο που ήμουν δάσκαλος και έρχεται και μου λέει, δάσκαλε, θέλω να σε δώσω ένα χαρτάκι. Τι χαρτί λέω? Εδώ έχω τα λόγια που έλεγα όταν ξημέσιαζε κάποιον, όταν τον έφτιαχνα τη μέση. Θέλω να τα πάρεις για να μην χαθούν. Βέβαια αυτά τα λόγια εγώ δεν τα χρησιμοποιήσα ακόμα. Έχω τα δικά μου. Αλλά το έχω κρατημένο το χαρτάκι. Είδες, αυτή ήρθε να μην χαθούν, λέει, τα λόγια. Για να έρθει, λέει, μπορεί κάποια στιγμή, λέει, να χρειαστούν να τα μεταδώσει κανέναν άλλον. Τι άλλο έκανες εκτός από τα ξημισιάσματα? Ξεματιάσματα φαντάζομαι σίγουρα, δεν είναι? Ξεματιάσματα και δουλειά μου. Γκαρσονάκια. Μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε και εμείς. Ευχαριστήσουμε το κανάλι. Σας ευχαριστήσουμε πολύ το κανάλι. Είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Πάρα πολλά. Ευχαριστηθήκατε, όλα καλά, όλα καλά, το ευχαριστηθήκατε. Πώς ο Θεός μας πάει καλά, για γιατριάδα, πάντα για γιατριάδα. Για γιατριάδα, πάντα κοντά μας. Για γιατριάδα, πάντα έτσι. Να είστε καλά, καλό χέρι εδώ. Όταν πάθαινε κανένας τίποτα έλεγε, ε, γιατριάδα, μου ήδησέ με. Αυτόν τον γιατρό είχαμε πρώτο. Άιστα φίλη μου, όλες τα φίλη μόκρο σταλίνο. Thank you.
στα πλήνη μοκρό στα λινόπε σμάσπο μένει εις βράδυ.
Βλέπουμε την έκθεση λαογραφικών αντικειμένων του χωριού της Οξιάς, την οποία ο Σύλλογός μας ίδρυσε και λειτουργεί εδώ και ένα περίπου χρόνο. Αποτελείται από γνήσια αντικείμενα της καθημερινής ζωής των Οξιωτών, που τα πρόσφεραν στο Σύλλογό μας για να εκτεθούν στη συγκεκριμένη έκθεση οι συγχωριανοί μας. Όλα αυτά τα αντικείμενα έχουν καταγραφεί από το Δίκτυο Ιστορικών και Λαογραφικών Μουσείων και Συλλογών του Νομού Καρδίτσας, του οποίου ο Σύλλογός μας είναι μέλος, προκειμένου να αξιοποιηθούν για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας της ευρύτερης περιοχής. Η προσπάθεια του Συλλόγου μας συνεχίζεται, παρά τις ελλείψεις που έχουμε στην κτηριακή υποδομή. Ελπίζουμε στην ανταπόκριση των συγχωριανών μας, η οποία υπάρχει, ευτυχώς. Έχουμε ήδη συγκεντρώσει ικανό αριθμό και άλλων αντικειμένων, τα οποία προσεχώς θα εκθέσουμε εδώ, και έτσι σιγά σιγά και η συλλογή μας θα εμπλουτιστεί και κτηριακές ελλείψεις πιστεύουμε ότι με την πάροδο του χρόνου θα αποκατασταθούν. Είμαστε εδώ, φίλοι μου, πάλι. Είμαστε εδώ με το εφηβικό χορευτικό, παιδικό εφηβικό, και ο Θωμάς, ο δάσκαλος του χορών. Ακριβώς. Θωμά, δουλειά καλή βλέπω έκανες εδώ. Και πού τα μαζεύεις τα παιδιά και πώς τα καταφέρεις και τους συγκεντρώνεις, απορώ. Εντάξει, αυτό είναι μια δουλειά η οποία ξεκινήσει εδώ και 5-6 χρόνια. Πρέπει να σημειώσω ότι είναι άξιο σεβασμού από το όλο το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Οξιάς το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί αυτό το τμήμα. Από ό,τι θα δείτε, οι ηλικίες διαφέρουν μεν, αλλά ποικίλουν δεν. Έχουμε από τη μικρότερη ηλικία, προπαιδικό τμήμα, μέχρι και το εφηβικό, ενήλικες κτλ. Το καλό είναι ότι τα παιδιά αυτά προσπαθούν να διατηρήσουν την παράδοση, τα ήθη έθιμα του χωριού. Στο πρώτο στάδιο βρισκόμαστε στην εκμάθηση παραδοσιακών χορών και στην πορεία σε ό,τι άλλες δραστηριότητες προσφέρει ο Σύλλογος, και συνεχίζοντας ακολουθούν το πρόγραμμα των μεγάλων. Ελάτε εδώ να σας δούμε και εσάς λίγο, γιατί είπαμε ότι η Αγία Τριάδα, λέει, μας βοηθούσε να επιβιώσουμε τα χρόνια εκείνα τα παλιά. Και τώρα, μιλήσαμε για τις αρρώστιες. Γιατρός, λέει, δεν υπήρχε. Αν αρρώστηνε κάποιος, λέει, κάναμε το σταυρό μας στην Αγία Τριάδα, τον φορτώναμε στο φορείο και τον κατεβάζαμε κάτι. Αλλά εμείς είπαμε και κάτι άλλο, μας ακούζουν. Μιλήσαμε για ξηματιάσματα και για ξημισιάσματα, αλλά αυτό δεν αφορά εσάς, γιατί αυτά είναι οι μαγκανίες. Πάμε στα δικά σας τώρα. Εσείς είστε εδώ πέρα ιερέας. Εγώ είμαι ιερέας εδώ και δάσκαλος από τον τόπο αυτόν εδώ. Μπήκα στη σύνταξη από δάσκαλος και είμαι μόνιμος εφημέριος της Αγίας Τριάδας Μοναστηρίου Οξιάς. Είμαι ο δεύτερος εφημέριος. Και μένεις εδώ. Και μένω εδώ. Κατεβαίνω στο μουζάκι για οικογενειακές υποχρεώσεις. Θα σας έλεγα λίγα πράγματα όμως, να πάρετε μια εικόνα κι εσείς από το μοναστήρι. Παλιά ήταν μοναστήρι, μοναχούς εδώ. Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι, έτσι. Είχε μοναχούς. Είχε μοναχούς. Από το 1662 ανεκκινήστηκε, λέει. Αλλά υπάρχει μια άλλη χρονολογία πιο μπροστά ακόμα. Μέχρι το 1840 λειτουργούσε ως μοναστήρι με μοναχούς. Έκτοτε με τους βουβαρούς και λοιπά κατήργησαν κάποια μοναστήρια, κατηρήθηκε αυτό. Έμενε στην αφάνεια χωρίς μοναχούς για 100 περίπου χρόνια. Τότε η περιοχή αυτή, όταν ήταν το μοναστήρι με μοναχούς, ήταν το μοναστήρι. Δεν είχε οικογένειες. Όταν έμενε στην εγκατάλειψη, ήρθαν από το κέντρο του χωριού και κατοίκησαν σε αυτή την περιοχή γύρω εδώ της Ανατολικής Οξιάς, κατοίκησαν οι άνθρωποι, βλέποντας ότι είχε βλάστηση για τα ζώα τους, και έφτιαχναν το μαντρί εκεί και συνέχεια μετά και το σπιτάκι τους κλπ. Αλλά όταν πληθύνανε και έγιναν πολλοί, ζητούσαν μετά σχολείο, ζητούσαν εκκλησία, ήταν πολύ μακριά να πάνε στο κέντρο για να ξεπεριδευτούν. Και φέρανε το 1928 τον Ιζικιήλ, Μητροπόλης εδώ Καρδίτσας. Μια μεγάλη φυσιογνωμία. Ναι, το ξέρει, το έχετε ακούσει, έτσι, μπράβο. Τον φέρανε εδώ και χώρισε την ενορία Αγίας Τριάδος Μοναστηρίου Οξιάς. Κρατάει την επωνυμία μοναστήρι, γι' αυτό λέγεται Μοναστήριο Οξιάς.
Από το 1928 μέχρι το 1940 εξυπηρετούνταν στα θρησκευτικά τους καθήκοντα από ιερείς της περιοχής. Δεν αλλάξει, έρχονταν πότε ένας, πότε ο άλλος. Το 1940 έγινε ο Μακαρίτης Παπαθουμάς Κούτσικος, Θουμάς Κούτσικος, Παπαθουμάς, και μέχρι το 1977 και από το 1977 είμαι εγώ. Δεν είμαι νέος, είμαι παλιός. Και ίσως και δάσκαλος εδώ στην περιοχή, ε? Δάσκαλος για λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια και μετά στην περιοχή εδώ. Μέχρι το, και από το Μουζάκ πήρα απολυτήριο δασκάλο. Τώρα. Εμείς... Τα παιδιά εδώ, παιδιά, πες μου, γιατί το έχουμε... Όχι, εδώ... Γιατί είμαστε συνάδελφοι και είμαστε συνάδελφοι και στη σύνταξη πλέον. Ναι. Από το καλοκαίρι είμαι και άκουσε... εγώ ναι, εκπαιδευτικός είσαι, μπράβο. Να είσαι καλά, Στέφανος είπαμε. Να είσαι καλά, Στέφανε. Λοιπόν, το πώς μαζεύουν τα παιδιά στο σχολείο, είναι άλλο και προς... Ηνωμένες Πολιτείες Ρομποτού. Γι' αυτό σου λέω. Και εδώ οι οξιά Ηνωμένες Πολιτείες της λένε. Άκουσε να δεις. Αυτό είναι το αξιπρόσεκτο που όλοι όταν βλέπουν εδώ κόσμο μαζημένο λένε από πού εμφανίστηκε αυτός ο κόσμος εδώ. Μην κοιτάς τώρα που έγινε ο δρόμος. Το είδαμε και εμείς σήμερα. Τώρα, στην τέχνα μέσα με κόσμο. Όχι, τώρα είναι ο δρόμος, έρχονται και από κάτω. Τότε δεν ήταν ο δρόμος. Μέναν εδώ οι οικογένειες. Αρκετοί άνθρωποι. Είχε το σχολείο εδώ πριν από χρόνια όταν τελειώσαμε, 75 μαθητές του σχολείου. Ναι, λειτουργούσε πρώτα εδώ στα κελιά και μετά έγινε το σχολείο κάτω που το είδατε, δεν ξέρω αν προσέξατε. Ναι. Τώρα το πώς ερχόντουσαν με τα πόδια, από τα μονοπάτια και ξύλο στα χέρια μέσα στις βαγονές, στις βροχές κλπ. Σε μια συζήτηση που είχε κάποτε ένας αρχιμανδρίτης εδώ με τον Μακαρίτη Παθωμά και ήμουν και εγώ ο λαϊκός και ήταν πανηγύρι. Και συζητούσαν και λέγανε, μα πώς εμφανίστηκε αυτός ο κόσμος, τόσο πολύ κόσμο, γιατί στο πανηγύρι εδώ έχει πολύ κόσμο. Λέει τότε ο Μακαρίτης Παθωμάς και κάποιοι άλλοι που ήταν, εδώ για να καταλάβεις πως έρχονται εδώ πρέπει να έχεις ένα ελικόπτερο, να είσαι από πάνω, να τους παρακολουθείς τα μονοπάτια. Είδας, τώρα δεν έχουμε κόσμο πολύ, έφυγε ο κόσμος. Και εμείς κάναμε μια υποδομή εδώ, μια και ρωτάτε για το μοναστήρι, καθώς βέβαια ο Μακαρίτης Παθωμάς το συγκρότησε. Εμείς το συνεχίσαμε μέσω προγραμμάτων. Μέσα από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, έχουμε δύο μελέτες. Άστο, αυτό στάξτε, άστο εδώ, μην προτρέχεις. Άκουσε να δεις τώρα. Δεν θα μας παρακολουθείς, γι' αυτό το λέω. Όχι, δεν πειράζει εμένα, θα το πούμε γι' αυτό. Μέσα στο ΕΣΠΑ έχουμε μελέτη για τον καθαρισμό, η μελέτη για τη στέγη, αυτά όλα. Και ό,τι έγινε μέχρι τώρα, έγινε με προσφορές. Από κάτω εκεί θα διαβάσεις, θα δεις εκεί το χρέος που έχει ακόμα η στέγη αυτή. Τα άλλα εδώ τα κτίρια, μέσα στο θρησκευτικού τουρισμού, ένα πρόγραμμα που προχωράει. Τι προχωράει τώρα το ΕΣΠΑ, το σταμάτησε. Εμείς μπήκαμε στο ΕΣΠΑ, έχει την έγκριση με ένα εκατομμύριο. Μας ακούει ο αγοραστός τώρα. Ο αγοραστός. Αχ, φίλοι μου αγοραστέ. Να μας βοηθήσεις τώρα. Όχι να μας αγοράσεις. Να μας βοηθήσεις. Να προχωρήσουμε. Το ΕΣΠΑ θέλουμε να έχουμε όριμες μελέτες. Θέλουμε τη βοήθειά σας. Λοιπόν, χάρηκα. Να είσαι καλά. Γιατί θα γίνουν δωμάτια φιλοξενίας. Μακάρι και να φιλοξενείτε. Τότε δεν θα έχει πρόβλημα να έρθει να μένει. Θα έρχομαι. Θα έρχομαι τώρα. Λένε ότι πήρε παράτα τώρα το ΕΣΠΑ. Α, να δούμε. Εμείς περιμένουμε. Πώς πότε περιμένουμε. Έχω τόσα χρόνια. Ρε, θα φύγουμε και θα μείνουν έτσι εδώ. Είναι κρίμα να μείνουν. Λοιπόν, χάρηκα. Και εγώ χάρηκα. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή δύναμη. Έτσι. Και να είναι καλά και τα παιδιά εδώ με τα χορευτικά. Για να βλέπουν τις παραδόσεις μας. Έτσι. Θα ξαφανίσουν όλοι αυτοί τώρα. Α, όχι. Βαστάμε. Α, είναι καλά οι σύλλογοι. Ah!
Rumores
κρασίκια που παρήμενες. Γεια σου πρόεδρε, όπα. Γιατί νιώκιος μ' από κρασίκια που παρήμενες. Κάνε κέμπο κέμπο δε τα χωνιά. Κάνε κέμπο κέμπο δε τα χωνιά. Κάνε κέμπο κέμπο δε τα χωνιά. Μη τα μαπαμάτια. Κάνε κέμπο δε τα κομιά φίλη τα μαύρα μάτια. Χωριά είναι κι αμόρια κι αστά κόψωνε. Όμως εδώ συναντήσαμε και ένα φίλο, και ένα φίλο από τα παλιά, τον Δήμαρχο Μουζακίου και της ευρύτερης περιοχής, τον Γιώργο τον Κουτσό. Γεια σας, Γιώργο. Γεια σας, Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Σας καλωσορίζω. Είσαι τόσο ψηλός, πιο ψηλός από μένα είσαι. Το Δημαρχηλίκη ψηλώνει. Α, έτσι. Εάν επιθυμείς να πάρεις μερικούς πόντους, σου προτείνω την επόμενη φορά να κατέβεις. Εντάξει, εντάξει. Καταρχήν, καλώς ήρθατε στην Οξέα. Καλώς ήρθατε στο Δήμο Μουζακίου. Πολύ ωραία ο τόπος σας. Είναι πανέμορφος. Είναι μεγάλη χαρά να σας έχουμε σήμερα εδώ. Σε μια εκδήλωση πάρα πολύ σημαντική που διοργανώνει ο ιδιαίτερα δραστήριος σύλλογος του Μοναστηρίου της Οξιάς, ο πρόεδρος του, ο κύριος Καραβίδας, όπου θα δείτε κι εσείς πολύ σημαντικές δραστηριότητες που θα μας γυρίσουν πάρα πολλά χρόνια πίσω, που εκτός από τον παιδευτικό χαρακτήρα για τις νεότερες γενιές, για το πώς ζούσαν οι παλαιότεροι και πώς αντιμετώπιζαν τις δυσκολίες αλλά και τις προκλήσεις εκείνων των καιρών, αποτελούν αυτές οι εκδηλώσεις και αυτά που θα δείτε τα δρόμενα σήμερα και ένα μάθημα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση που μας στήριζε τη σύγχρονη εποχή. Οι παλαιότεροι, περνώντας πολύ πιο δύσκολες στιγμές από τις σημερινές, είχαν αναπτύξει τακτικές και στρατηγικές για να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Και κυρίως είχαν αισιοδοξία, αλληλεγγύη και αγάπη ο ένας για τον άλλον. Αυτά λοιπόν τα μηνύματα πιστεύω ότι μέσα από τα δρόμενα του Συλλόγου θα περάσουν και στις νέες γενιές να δούνε ότι υπήρξαν πολύ σκληρότερες εποχές που πέρασε η Ελλάδα, που πέρασαν οι κάτοικοι μας, που κατάφεραν να τις ξεπεράσουν και να τις αντιμετωπίσουν γιατί ήταν ενωμένοι μεταξύ τους και γιατί αξιοποιούσαν οτιδήποτε είχε αυτός εδώ ο τόπος. Αισιόδοξος ο Δήμαρχος. Ελπίζω να μείνουμε με αυτή την αισιοδοξία του, να μείνουμε με την αισιοδοξία του γιατί μας κάνει καλό και να γελάμε. Αλίμονα, αν μας πιάσει και η κατάθλιψη, και τότε το μόνο που θα κάνουμε είναι να κάνουμε ενέργεια. Σε σκέφτομαι, κάπως έτσι με σένα αισθάνεται και ο Ομπάμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, εσείς οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ αγράφων. Η Οξιά λέγεται και διαφορετικά Ηνωμένες Πολιτείες Οξιάς, διότι εκτείνεται όπως βλέπετε ένθεν και κήθεν της Ρεματιάς, πάρα πολλοί οικισμοί, τεράστιο χωριό. Ξέρουμε ότι το μάθαμε στο πιτσί μας σήμερα. Αλλά ενωμένο χωριό. Ενωμένο χωριό. Έτσι, και ωραία. Να ξέρετε το εξής, όπου και αν βρείτε στην Ελλάδα οξιώτη, θα μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για την Οξιά, θα ενδιαφερθεί να βοηθήσει για οτιδήποτε το αναθέσει, κάτι που δεν το βρίσκεις εύκολα σε άλλα χωριά. Και αυτό το που κάνει ο Σύλλογος σήμερα κρατά το χωριό ενωμένο. Βλέπετε ότι έχει μαζευτεί όλο το χωριό εδώ. Σε αυτό το υπέροχο μοναστήρι εδώ στην Αγία Τριάδα που είμαστε. Μπράβο, σε αυτό το εξαιρετικό και αυτό σε βάλαμε πίσω όπου το. Όπου ο Παπακώστας επίσης εδώ κάνει σοβαρή δουλειά. Τον Παπακώστα κάπου τον είδε, θα το δούμε μετά τον Παπακώστα, Γιώργο. Λοιπόν, φίλοι μου, θα αφήσουμε τον Δήμαρχο για να πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Να δούμε και τους υπόλοιπους οξιώτες. Είμαι βέβαιος ότι θα έχετε μια υπέροχη μέρα σήμερα εδώ. Μακάρι. Τον Νίκο είμαστε εδώ, στο παλιό το Μήλο. Ναι, στο παλιό το Μήλο. Στο Βακούφκο τον πιλωτάς. Αυτό είναι της εκκλησίας. Της εκκλησίας. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι σημαίνει Βακούφκο. Είναι της εκκλησίας, ναι. Υπάρχει ακόμα το κτίριο του Μήλου. Υπάρχουν τα μηχανήματα μέσα. Είναι λόπετρες μέσα, οι κάναλοι κλπ. Δεν συντηρήθηκε απλώς για να δουλεύει σήμερα. Μπράβο. Και προσπαθούμε να το συντηρήσουμε. Υπάρχει κάναλι, τη βλέπουμε από πάνω, φίλοι μου, που υπάρχει. Ανέβαινε, ερχόταν, δηλαδή το νερό ερχόταν. Από το ποτάμι, ναι. Από το ποτάμι, το οποίο με έκανε εντύπωση, γιατί είναι χαμηλά το ποτάμι. Κατεβαίνει πιο ψηλά. Α, το πιένε ψηλά το ποτάμι. Και ερχόταν από εκεί και πήγαινε και ένα βλάκι, μετά προχωρούσε από εκεί. Έπεφτε μέσα και στο Μήλο, γύριζε ο Μήλος μια φορά. Έφυγε το αυλάκι από εκεί μετά, με νερό,
και γύριζε. Για να γυρίσει λίγο η κάμερα, ναι. Στέφανε, να πιάσει την Τριστέλα εκεί πέρα. Γύριζε τότε την Τριστέλα. Την Τριστέλα, την παλιά, την Τριστέλα, γιατί τώρα εμείς βλέπουμε την καινούργια. Η οποία αυτή η Τριστέλα δουλεύει. Μπράβο, αυτή δουλεύει. Μετά το αυλάκ που βγαίνει προς τα πέρα, ναι. Έπαιρνε πάλι το ίδιο νερό. Και πιο πέρα έπεφτε κάτω και γυρνούσε το μαντάνι. Το ένα. Παρακάτω ήταν το μαντάνι. Το ένα το μαντάνι. Μετά ξαναπήγαινε και στο δεύτερο μαντάνι. Ήταν δύο μαντάνα, γιατί τότε υπήρχε πολλή δουλειά. Τα μαντάνα και ο Μήλος τότε και οι Τριστέλες είχαν δουλειά 24 ώρες βάσεως. Ναι, ναι. Γιατί όλο το χωριό από εδώ ξεκίνησε αυτό και λοιπά. Και πολλοί μάλιστα ερχόταν στο Μήλο να λέσουν. Και έμεναν εδώ και το βράδυ, γιατί θα μην χάσω τη σειρά. Όπως είναι στα παραμύθια που παίζουμε εμείς στο σχολείο, με τα παραμύθια που μέναμε με το Μιλονά. Ακριβώς. Και τα χρόνια του Χριστου, και τον καιρό του Χριστουγέννου βγαίνανε και τα καρκαζιά. Για και τα καρκαζιά, τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε που μας τα έδειξες έτσι. Ναι. Γιατί πραγματικά πρέπει ο κόσμος να τα βλέπει αυτά τα πράγματα, να ξέρει και το άγριο του τοπίου και τη δυσκολία του να φέρει εδώ. Εγώ ήθελα να πω και κάτι άλλο έτσι για το χωριό, παλιά, αν έχετε την ευκαιρία. Πώς γινόταν τα σπίτια στο χωριό εκείνη την εποχή. Δεν αγοράζαν τίποτα από την πόλη, το μόνο που αγοράζαν ήταν τα πυρώνια. Ξέρετε ποια είναι τα πυρώνια, τα καρφιά. Αυτά τέτοια δεν είχαν εδώ. Άσοι παρά υπήρχαν και τα. Όλα τα άλλα τα πιάμα. Ναι. Όλα τα άλλα μαζεύονταν όλο το χωριό για να φτιάξουν το σπίτι. Βοηθούσαν στον άλλο. Ασβέστη. Δεν υπήρχε ασβέστη με χώμα, με λάσπη. Και με το άφησε παράδειγμα του αυγού και με μαλλί μέσα, τι βάζανε μέσα. Όχι, τίποτα του φυλάσπη. Στο σοφά, όταν βάζαν σοφά, βάζαν ασβέστη και τραγόμαλο. Και τραγόμαλο. Για να το σφίξω και λοιπόν. Όλα τα σπίτια κουβαλούσαν τις πέτρες στην πλάτη ή με τα πλάρια πρώτα. Για τη σκηπή τα ξύλα τα κόβαν στο δάσος, εδώ βοηθούσαν όλοι μεταξύ. Πλήρωναν και κάποια λεφτά βέβαια. Και την πέτρα που το σκεπάζαν, την πλάκα, πλάκα τη λέγαμε εμείς, απάνω στο χάλασμα, στην καράβα ή εκεί πέρα στο λιθό ή αλλιώς. Τα μάρια εκεί πέρα που τα σκίζαν, βγάζαν τις πλάκες και τις βάζαν απάνω. Λοιπόν, έτσι Νίκο μου, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον κόπο σου που έκανες να μας δείξεις εδώ πέρα αυτή την περιοχή εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η οποία βέβαια εντάξει είναι και σαν χώρος αναψυχής βλέπω, εδώ σήμερα έχουν φτιάξει καινούργιες βρύσεις, παιδικές καρές. Την Εκκλησιαστική Επιτροπή εδώ του Αγίου Δημητρίου που είναι πολύ καλά παιδιά, αυτοί κάναν τον αγώνα όλοι εδώ. Να τα ανακαινήσουν αυτά. Ευτυχώς υπάρχουν μερικά μερακλείδες. Βοηθάει και ο κόσμος πολύ βέβαια. Να είσαι καλά. Λοιπόν φίλοι μου αγαπημένοι, η οξιά, το ταξίδι στην οξιά τελείωσε. Γιώργο, πραγματικά ήταν μια υπέροχη μέρα και περάσαμε πολύ ωραία. Χαίρομαι το κόσμο. Δεν ξέρω εσείς αν μείνατε ευχαριστημένοι γενικώς από την εκδήλωση. Εμείς καλά από εμάς να μην είναι ευχαριστημένοι από την εκδήλωση, αλλά εμείς το απολαύσαμε. Εμείς μια προσπάθεια κάναμε. Θα δούμε, σημαντικό είναι να μείνει ευχαριστημένος ο κόσμος που ήρθε. Δεν ξέρω αν μπορώ μέσα από την κάμερα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους. Επιβάλλεται να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήταν εδώ και παρακολούθησε την εκδήλωση. Να ευχαριστήσουμε τα χορευτικά, τα παιδιά που συμμετείχαν και τους ενήλικες, τη χορευτική ομάδα και χοροδία του συλλόγου, το χοροδιδάσκαλο του παιδικού και εφηβικού τμήματος, τον Τόμι τον Ευθυμίο, το νομικό πρόσωπο πολιτισμού και άθλησης του Δήμου Μοζαϊκίου, που συνεισέφερε κατά το μέτρο του δυνατού όσο μπορούσε στην εκδήλωσή μας. Δεν θυμάμαι κάποιον άλλον, αν υπάρχουν και άλλοι, τους χορηγούς μας. Όλους. Και εν πάση περιπτώσει, όλους όσους βοήθησαν στην οργάνωση αυτής της εκδήλωσης, την οποία να πω ότι ο σύλλογός μας προτίθεται να καθιερώσει για το χωριό της Οξιάς, περίπου τέτοια εποχή κάθε χρόνο. Και ο σκοπός είναι σταδιακά να εναλλάσσεται και ο τόπος διοργάνωσης της. Γιατί όπως σας είπα στην αρχή, Οξιά είναι μεγάλο χωριό. Σκοπεύουμε λοιπόν να κάνουμε και την εκδήλωση σε διαφορετικά σημεία κάθε φορά. Εδώ πρώτα αυτό δεν είναι το κέντρο της Οξιάς. Δεν είναι το κέντρο της Οξιάς. Απλώς είναι το θρησκευτικό κέντρο, θα το λέγαμε. Είναι το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, είναι το αρχαιότερο μνημείο του χωριού. Ναι. Ωραία, θα το δούμε εμείς και το κέντρο της Οξιάς. Θα το δουν οι φίλοι μας, θα το είδαν κιόλας μέσα στην εκπομπή. Οπότε ξέρουν και το κέντρο της Οξιάς. Εξάλλου θα το έχουμε πει ότι είναι εκεί πέρα. Είναι αδύνατο να δείξουμε και τους 13 οικισμούς σε τόσο σύντομο περιορισμένο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, εύχομαι καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα και από εμάς. Και να είστε προετοιμασμένοι πραγματικά σύμφωνα με αυτά τα παλιά να περάσουμε και τον καινούργιο χειμώνα που μας έρχεται. Αποκτάμε εμπειρία πλέον όλοι. Κοίταξε, είναι και επίκαιρα αυτά, γιατί ξέρεις, έχουν πρακτική σημασία πλέον αυτά που είπαμε εδώ πέρα σήμερα. Έτσι. Έχω βιώσει και ο ίδιος αρκετά από αυτά που διηγήθηκαν στις χωριανές μας, τα έχω βιώσει και ο ίδιος στο χωριό. Και θα τα ξαναζήσουμε, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Στέφανε. Να περάσετε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό και μόνο. Φίλοι μου αγαπημένοι, αυτή ήταν η Οξιά, αυτό ήταν το οδηπορικό μας στην Οξιά. Ελπίζουμε να μείνατε ικανοποιημένοι από το τοπίο, από τους ανθρώπους.
Εμείς μείναμε ικανοποιημένοι και από τη φιλοξενία και από τους ανθρώπους και από το τοπίο. Μας αποζημίωσε και δεν μας στενοχώρησε καθόλου αυτή η άνοδος που ήταν πραγματικά έτσι για μας λίγο δύσκολη τα τελευταία χιλιόμετρα ώστε να φτάσουμε εδώ πάνω. Να είστε καλά, να περνάτε καλά.